το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο. Σελίδα 958, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΚΑΠΑ Α εδάφιο. Μετά τα αυτά εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς, επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού εδέ έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αιγιαλών, δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταίοι ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψε αυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύροντες το δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουν στην ανθρακίαν, κειμένην και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σιμών Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν ισχύσει το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε και γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύ τις είσαι, εξεύρωντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού αφού είχε έρθει εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φορά, Σίμωνα Ιωνά αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, συγνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς, λέγω, ότι είσαι νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο υπόν, λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι είναι ο παραδίδονσε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει, έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει, έως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία αν γραφθώ συν καθέν, ουδέ ούτως ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Μετά την Ανάστασή του ο Κύριός μας, λοιπόν την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως εμφανίστηκε και αποκαλύφθηκε πολλές φορές στους μαθητάς με διαφορετικούς τρόπους και στο τέλος και στους 10 έλειπε ο Θωμάς. Αποκαλύφθηκε ο Ιησούς Χριστός ώστε όλοι πίστευσαν και αναγεννήθηκαν και έλαβαν αυτά τα οποία ο Θεός είχε προετοιμάσει για αυτούς, ιδιαίτερα την αποκάλυψη
του Ιησού Χριστού ανεστημένου. Εγνώριζαν τον Ιησού Χριστόν Κύριον δάσκαλον, αλλά τώρα τον γνώρισαν ανεστημένο Κύριο. Ο Θωμάς δεν παρευρίσκεται την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την πρώτη μέρα εκείνης της Ανάστασης της εβδομάδος. Οι μαθητές όμως οι άλλοι του έλεγαν ότι είδαμε τον Κύριο ανεστημένο. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η μαρτυρία του ανθρώπου δεν σώζει, ο Χριστός σώζει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Χριστός είναι που κάνει τα πάντα. Ο άνθρωπος όμως τι έκανε, οι άνθρωποι τι έκαναν. Θα τολμούσα να πω ότι έβαλαν περιέργεια, αλλά και εξέφρασε καθαρά, φανερά την άποψή του. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ανεστημένος. Ποιος ξέρει τι πίστευε εκείνη τη στιγμή. Απορούσε, μπορεί να μην είχε και καμία γνώμη, αλλά εκείνο που ήθελε ήταν να βεβαιωθεί ο ίδιος. Και είναι καλό αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι εσύ να γνωρίσεις τον Χριστό, να έχεις εμπειρίες με τον Χριστό, να μιλάς και να σ' ακούει, να του μιλάς και να σου μιλάει και να τον ακούς. Εσύ να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός να σε βαφτίσει. Εσύ να ζητάς οδηγία και ο Θεός να σε κατευθύνει δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θωμάς λοιπόν εξέφρασε την αδυναμία του, αλλά θα τολμούσα να πω με παρησία ενώπιον των μαθητών. Εσείς πιστεύσατε, εγώ δεν πιστεύω. Δεν τους λέει ψέμα ότι είναι ψεύτες. Δεν εκφράζει την αμφιβολία του για τους αδελφούς του. Εκφράζει την απιστία της καρδιάς του. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει, καλά αφού το λέω δεν με πιστεύεις. Δεν είναι τι μου λες. Είναι εγώ τι μπορώ να πιστέψω. Σένα σε πιστεύω. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι εγώ να γνωρίσω. Και αυτό είναι το σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια. Το σημαντικό είναι εγώ να γνωρίσω. Βέβαια κάνει πάρα πολύ καλό να ακούμε τις ομολογίες των άλλων, γιατί διεγείρει ο Θεός την ειλικρινή μας διάνοια στο να εξητήσουμε κι εμείς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Την άλλη Κυριακή ήταν παρόν ο Θωμάς. Την πρώτη Κυριακή για πολλούς λόγους που μπορούμε να σκεφτούμε έλειψε. Απογοητεύτηκε, απελπίστηκε, απομονώθηκε, αποξενώθηκε, σκανδαλίστηκε που τον είδε σταυρωμένο, φοβήθηκε για το φόβο των Ιουδαίων. Πάντως για λόγους που πολύ καλά κάθε ένας από εμάς μπορεί να το καταλάβει, να τους καταλάβει. Κάποια δουλειά θα είχε, δεν τον έκαιγε και να έρθει. Όταν όμως του είπαν ότι είδαμε τον Ιησού να είναι στημένο, αυτός πρώτον εξέφρασε την αμφιβολία του, τη μη γνώση του, λέγοντας αν δεν τον δω εγώ με τα μάτια μου και δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια από τα καρφιά, δεν θα το πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Το θέμα δεν είναι πίστεψε, το θέμα είναι μπορείς να πιστέψεις. Μπορείς να πιστέψεις. Γιατί μερικά πράγματα δεν χωράνε στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν χωράει στην καρδιά μου. Δεν τους λέει ότι είναι ψεύτες, απατεώνες, όπως είπανε οι Ιουδαίοι, ο Καϊάφας, ο Άννα. Δεν τους λέει έτσι. Λέει εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν είναι κακό αυτό. Αν κάτι δεν χωράει στην καρδιά μας και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, να ο Κύριος. Πήγαινε να σε βοηθήσει. Αλλά πήγαινε. Εκεί είναι το μεγάλο μυστικό. Δεν είναι το μεγάλο μυστικό τι μπορείς ή τι δεν μπορείς. Τι μπορώ ή τι δεν μπορώ. Το μυστικό είναι πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Την άλλη Κυριακή παρών ο Θωμάς. Και ο Κύριος έκανε επίσκεψη όσο συνήθιζε. Κάθε Κυριακή τους επισκεπτότανε. Και με πολύ λεπτότητα, τρυφερότητα και αγάπη απευθύνεται στο Θωμά.
Και μ' αρέσει, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπω τον Κύριο να απευθύνεται στους ανθρώπους όταν είναι αδύνατοι. Όταν είμαι αδύνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε είμαι δυνατός. Τότε βρίσκω χάρη από το Θεό. Όταν δεν μπορώ. Όχι όταν δεν θέλω, όταν δεν μπορώ. Και στρέφεται λοιπόν με πολύ τρυφερότητα και αγάπη στο Θωμά τον αδύνατο. Δεν μίλησε στον Πέτρο που είναι δυνατός, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη, στους άλλους μαθητάς. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στη Μαρία τη μητέρα, δεν μίλησε. Στον αδύνατο μίλησε. Είναι πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Όχι μόνο δεν περιφρονεί την αδυναμία μας, αντιθέτως συγκαταβαίνει με μεγάλη τρυφερότητα, επειδή είναι Θεός και ο Θεός είναι αγάπη, με μεγάλη αγάπη στην αδυναμία μας. Να ξέρουμε, αδερφοί, και αν μου επιτρέπετε και ο Θεός αν με συγχωρεί, είναι κάτι που ξέρω. Όταν είμαι αδύνατος, ξέρω ότι ο Κύριος θα με επισκεφθεί. Όταν είμαι φοβισμένος, όταν είμαι λυπημένος, όταν δεν έχω τίποτα άλλο και κανέναν να ελπίσω και να ζητήσω βοήθεια, να με παρηγορήσει, να με ενισχύσει, να μας στηρίξει, τότε πηγαίνω με μία χαρά, μέσα κλείνω την πόρτα και λέω τώρα θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει εξάπαντος. Εξάπαντος. Όταν όμως είμαι χαρούμενος, δυνατός, σε εισαγωγικά πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, μπαίνω και λέω θα έρθει, άραγε τώρα. Θα έρθει, μπορεί και να μην έρθει, συνήθως δεν έρχεται. Έρχεται κιόλας, δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε, πάντοτε έρχεται. Αλλά όταν είσαι αδύνατος, το πιο σωστό θα είναι όχι μόνο ότι έρχεται εξάπαντος, αλλά έρχεται και με έναν ιδιαίτερα γλυκό τρόπο. Να βοηθήσει την αδυναμία σου. Γι' αυτό το μεγάλο λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν είμαστε αδύναμοι είναι να μην κλεινόμαστε στο δωμάτιό μας. Να μην κλεινόμαστε στο ταμείο μας. Όταν βλέπεις ότι χάνεται η πίστη σου, όταν βλέπεις ότι αρχίζουν και ταράζονται τα νερά, χάνεις την εμπιστοσύνη σου, χάνεις την δύναμή σου, μην μένεις εκεί, μην πας σε ανθρώπους, πήγαινε κιόλας, αλλά βασικά τρέξε γρήγορα να μπεις στο ταμείο σου. Τακτοποιήσου, μετανόησε, εξομολογήσου στον Κύριο, συγχώρεσε τους άλλους ανθρώπους, ζήτησε συγχώρεση και έτσι όπως είσαι αδύνατη και αδύνατος, μπες μέσα και πες Κύριε τώρα τι θα κάνω. Εκείνο που έχει σημασία είναι όχι τι θα κάνεις, τι θα κάνει ο Κύριος. Άρα λοιπόν πιο σωστά τι θα κάνω, αλλά στην πραγματικότητα τι θα κάνεις τώρα εσύ Κύριε. Τι μπορείς να κάνεις. Μεγαλεία. Θα μετατρέψει την ολιγοπιστία και την απιστία του Θωμά σε ένα δευτερόλεπτο σε τέλεια πίστη. Πω λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μα μια βδομάδα του μίλαγαν οι άνθρωποι. Δεν κατάφεραν τίποτα. Όταν όμως του λέει έλα εδώ Θωμά, δες τα χέρια μου, βάλει τα χέρια σου στα χέρια μου, βάλει τα χέρια σου στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Πόσο κράτησα αυτό, πόσο μίλησα εγώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα. Τέλεια αλλαγή. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και δεν ξανέχασε πια την πίστη του ο Θωμάς. Αυτές τις αλλαγές κάνει ο Χριστός. Πάντοτε. Ιδιαίτερα στην αδυναμία μας. Η εντολή όμως του Κυρίου μας ήταν πηγαίνετε στη Γαλιλαία γιατί εκεί θα σας επισκεφτώ και εκεί θα σας αποκαλύψω όχι μόνο τον εαυτό μου και την Ανάστασή μου, αλλά θα σας δώσω και εντολές, συγκεκριμένες εντολές. Πράγματι λοιπόν, δεν λέει η Γραφή πότε έφυγαν, θεωρητικά έφυγαν άμεσα, την επόμενη μέρα το πρωί πήγαν στα σπίτια τους στη Γαλιλαία, όλοι μαζί. Και εκεί ήξεραν ότι θα τους συναντήσει ο Κύριος, γιατί τους είπε ότι εκεί θα σε συναντήσω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αδερφοί, να ξέρουμε που θα μας συναντήσει ο Κύριος. Αλλά και εμείς ξέρουμε. Πρώτον, στο ταμείο μας. Πήγαινε στο ταμείο σου και θα σε συναντήσει ο Κύριος. Θα σου μιλήσει και προσωπικά. Ύστερα, στη μελέτη της Γραφής. Το θέμα όμως είναι, αδερφοί, όταν πηγαίνουμε,
Και τρίτον, να το ολοκληρώσω στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία λέει σαν προσκαρτερούντες τι, των Κύριων. Ο Βάμβας το μετέφρασε ενέμενον. Όμως στα αρχαία πολύ ωραία το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Ήσαν προσκαρτερούντες. Ξέρετε τι θα πει προσκαρτερό? Στείνω καρτέρι. Περιμένω. Περιμένω ποιον? Τον Κύριο. Και ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Στο κήρυγμα. Στην κλάση του άρτου. Στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού είναι όπου είμαστε να είμαστε προσκαρτερούντες αυτόν. Στην κοινωνία μεταλλήλων, μην μιλάμε για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αν μπορούμε. Ούτε για τα πολιτικά, ούτε για τα οικονομικά, ούτε για τα κοινωνικά, ούτε για τα προσωπικά. Να μιλάμε για τον Κύριο. Και θα δεις μέσα από τον αδελφό σου, μέσα από το στόμα σου, μέσα από τις καταστάσεις. Αν προσκαρτερείς τον Κύριο, να δεις τι ωραία που θα σου μιλήσει, θα σε επισκεφθεί και θα σε αλλάξει. Έχουμε, λέει, κοινωνία μεταλλήλων. Και τι κάνουμε? Κουτσομπολεύουμε. Ναι, αλλά δεν προσκαρτερούμε τον Κύριο. Ήρθαμε στην Εκκλησία. Γιατί ήρθαμε? Να μας επισκεφθεί ο Χριστός. Στεκόμαστε στην κλάση του άρτου. Γιατί? Να μας επισκεφθεί ο Χριστός. Στις προσευχές, γιατί? Να μας επισκεφθεί ο Χριστός. Να μας μιλήσει, να μας παρηγορήσει, να μας ενισχύσει, να μας στηρίξει, να μας αναβαθμίσει, να μας βοηθήσει, να μας απαντήσει, να μας υποσχεθεί, να μας ελέγξει, να μας προτρέψει. Ο χριστιανός δεν έχει τυπική πνευματική ζωή, γιατί τότε δεν παίρνει τίποτα. Πάει και έρχεται όπως πάει στο γήπεδο ή όπως πάει στη δουλειά του. Ο χριστιανός έχει αληθινή πνευματική ζωή. Πάντοτε πλησιάζει τον Χριστό να του μιλήσει. Και αν δεν έχεις τίποτα να του πεις, και αν δεν έχεις τίποτα να του ζητήσεις, πες του: Κύριε, πες μου κάτι. Μίλησέ μου εσύ, πες μου ό,τι θέλεις. Για όποιο ζήτημα θέλεις. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, είναι όμορφο να έχουμε άλλο πνεύμα. Το πνεύμα που είχε ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί, που πίστευαν στο λόγο του. Γι' αυτό και ήταν οι μόνοι που εισήλθαν στη γη της επαγγελίας. Άλλο πνεύμα, όχι το πνεύμα της αγωνίας, του φόβου. Πω, είναι πολύ, πω δύσκολη η γη Χανάν, έχει ψηλούς γίγαντες, έχει τύχη. Ακρίδες είμαστε μπροστά τους, θα μας φάνε. Δεν έχει αυτό το πνεύμα ο χριστιανός, ο πιστός άνθρωπος του Θεού. Προσκαρτερεί τον Κύριο να του μιλήσει, να τον παρηγορήσει. Γιατί αν σε παρηγορήσει ο Χριστός, θα παρηγορηθείς. Αν σε παρηγορήσω εγώ, χάθηκες. Θα καταποντηθείς. Ποντιστείς. Αλλά το πνεύμα του χριστιανού στην πνευματική ζωή είναι: περιμένω από τον Κύριο κάθε στιγμή. Κοιμάμαι, πέφτω να κοιμηθώ το βράδυ. Κύριε, έλα τη νύχτα. Έλα με ενύπνιο, έλα με επισκέψου με, ξύπνησέ με να πάω να προσευχηθώ να μου μιλήσεις. Ξυπνάω το πρωί, τι ωραία μέρα Κύριε, βρέχει. Τι ωραία μέρα Κύριε, ήλιος λάμπει. Έλα μίλησέ μου Χριστέ μου. Όλα ωραία τα βλέπει ο χριστιανός. Δεν είναι χαζοχαρούμενος, πιστός είναι. Πιστός είναι. Τι ωραία μέρα και η σημερινή. Για να δω Κύριε τι θα κάνεις. Ενώ το άλλο πνεύμα, ξύπνησα και τώρα πάλι δουλειά, πάλι τι πω, και τα παιδιά και τα γραμμάτια και οι επιταγές και η γυναίκα μου και ο άντρας μου. Αυτό δεν είναι ωραίο πνεύμα. Τα έχουμε αυτά, δεν λέω ότι δεν θα τα έχουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο Χριστός να είναι μπροστά, αδερφοί. Κύριε, τι ωραία που θα με ευλογήσεις σήμερα, για να δω τι θα κάνεις. Και έτσι πήγανε στη Γαλιλαία, τους επισκέφθηκε, τους έδωσε εντολές συγκεκριμένες, απόλυτες. Υπάγεται: πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να φυλάτωσει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς, και θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες έως την τελείας του αιώνος. Ακόμη τους είπε: υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε
το Ευαγγέλιο αυτό σε όλη την κτήση. Και να ξέρετε, όποιος πιστεύσει και βαπτιστεί θα σωθεί, όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Και άλλες τέτοιες οντελές με λεπτομέρεια τους είπε τι θα γίνει στη ζωή τους, στην πραγματικότητα τι θα κάνουν, τι πρέπει να κάνουν, στην πραγματικότητα τι θα κάνει ο Χριστός με αυτούς. Τα ακούσανε, τα ακούγανε, χαίρονταν, ευχαριστιόνταν, αλλά δεν ήταν συνέχεια μαζί ο Χριστός. Κάποια στιγμή 7 μαθητές είχαν κάνει ένα πηγαδάκι που λέμε, μείναν μόνοι τους. Ο Πέτρος σκέφτηκε και είπε, πέρασε το μυαλό του, ήρθε στη σκέψη του, εγώ το βλέπω σαν πειρασμό. Η θάλασσα, ωραίος καιρός, το καράβι εκεί απ' έξω περιμένει, τα δίχτυα ετοιμασμένα. Οπότε βγήκε μέσα από την καρδιά του μια επιθυμία. Εγώ πάω να ψαρέψω. Και οι άλλοι, χωρίς να το σκεφτούνε, χωρίς να το κουβεντιάσουνε, αμέσως είπαν και εμείς θα έρθουμε. Και εκείνη τη νύχτα πήγαν και ανέβηκαν στο πλοίο. Εδώ πριν προχωρήσουμε να σκεφτούμε κάτι. Ο Πέτρος τους παρέσυρε. Και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να παρασύρει προς το αγαθόν, προς το αδιάφορον ή προς το κακόν. Ο άντρας μπορεί να παρασύρει τη γυναίκα. Η γυναίκα μπορεί να παρασύρει τον άντρα. Ο αδελφός τον αδελφό. Ο νέος τον νέο. Η νέα τον νέο. Ο νέος τη νέα. Και αυτή η νοοτροπία που εκφράζομαι και παρασύρω είναι καλή αν γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Θα τους οδηγήσει σε απόλυτη αποτυχία ο Πέτρος. Εκείνη τη νύχτα ψάρεψαν και δεν έπιασαν ούτε ένα. Ξέρετε, θα πει όλη τη νύχτα να ψαρεύεις και να μην πιάσεις ούτε λέπη, ούτε ψαράκι. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται, αδερφοί, είναι να βλέπουμε ποιος μας παρασύρει, σε τι μας παρασύρει και ακόμη περισσότερο ποιον παρασύρουμε εμείς. Πάρα πολύ εύκολα, ξέρετε γιατί, γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον. Έχουν γνωρίσει τον Χριστό, είναι 7 μαθητές Άγιοι, Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης, η γη του Ζεβεδαίου, η Βροντής. Πάρα πολύ εύκολα ο ένας παρασύρει τον άλλον. Και αν τον παρασύρεις με βάση την επιθυμία της καρδιάς σου, και εσύ και αυτοί που παρέσυρες θα τους οδηγήσει σε απόλυτη αποτυχία. Μα σε πλήρη αποτυχία. Δεν σκέφτηκαν, έτσι γίνεται, εμπιστεύονται τον Πέτρο. Πιο σωστά, δεν σκέφτονται να κρίνουνε αυτό το, την πρόταση του Πέτρου. Να σκεφτόμαστε τις προτάσεις, αδερφοί μου. Ακούμε μία πρόταση, μην το βάζουμε κατευθείαν και προχωράμε. Δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Όποια και να είναι αυτή η πρόταση, από οποιονδήποτε ευλογημένο αδελφό και αν είναι αυτή η πρόταση. Θα μου πεις, θα είμαστε πάντοτε, θα ζούμε με ένα φόβο, μην κάνουμε λάθος. Όχι, δεν θέλει αυτό ο Θεός. Θα ζούμε όμως πάντοτε με ένα φόβο, μην λυπήσουμε το Θεό. Αυτός είναι ο φόβος, ο αγαθός. Φόβος του Θεού. Δεν είναι να μας τιμωρήσει ο Θεός. Είναι να μην έχουμε την εύνοια του Θεού. Γιατί να κάνω κάτι και να αποτύχω και να μην κάνω κάτι άλλο που θα πετύχω. Και εν πάση περιπτώσει ούτε καν θα τολμούσα να πω εγώ με τα σημερινά δεδομένα προσευχήθηκαν, Κύριε βοήθησέ μας να πάει καλά το ψάρεμα. Δεν είναι μόνο ότι πήγαν επιπόλαια, αλλά πήγαν και με απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι θα πιάσουμε ψάρια. Δεν βλέπεις τι καλό καιρό, καράβια ξέρουμε.
όλα καλά θα πάνε. Αν δεν θα πάνε όλα καλά, με το Χριστό μόνο πάνε όλα καλά. Χωρίς το Χριστό όλα μαύρα και άραγνα είναι. Αποτυχία σε αποτυχία. Έστω και αν κάποια φορά χωρίς το Χριστό φαίνεται ότι πετυχαίνεις, είναι βραχυχρόνιος ο θρίαμβος αυτός. Δεν έχει σημασία να πάω καλά τώρα και ύστερα να γκρεμίσει. Να πάω καλά και να πηγαίνω καλύτερα. Τις προτάσεις τις φοβάμαι. Και τις δικές μου και των άλλων. Όταν γίνονται χωρίς τουλάχιστον, δεν λέω με οδηγία Θεού, ας το αφήσουμε αυτό που είναι άριστο. Αλλά λέω χωρίς να το αναθέσουμε στο Θεό. Κύριε, λέμε να πάμε εκεί, βοήθησέ μας. Δεν λέω οδήγησέ μας, βοήθησέ μας. Το θέλουμε αυτό να το κάνουμε. Ήρθε μια αδερφή και μου λέει θέλω να πάω εκεί. Αλλά δεν τέλειωσε και συνεχίζει. Αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο Θεός. Μπορείς να προσευχηθούμε να μας φανερώσει ο Θεός? Δεν είναι ότι θα προσευχηθώ εγώ. Τίποτα, αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι η σκέψη της όμως. Θέλω, αλλά ο Θεός τι λέει? Και το δεύτερο, δεν εμπιστεύομαι και τον εαυτό μου. Μόνο το Θεό εμπιστεύομαι. Η πρόταση αυτή δεν κατέστρεψε τους αδερφούς, αλλά τους έδωσε μια νύχτα σε τέλεια αποτυχία. Αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν πήγε στον αέρα. Όλη τη νύχτα ψάρευαν μέχρι το ξημέρωμα. Άνθρωποι έμπειροι, γνώστες του ψαρέματος, ψαράδες χρόνια, άρα και με επιλογή της μέρας και των συνθήκων και με όλα τα σύνεργα. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν στο πηλίκον. Μηδέν. Απογοήτευσης. Όταν ξεκινήσανε σκεφτόταν θα πιάσουμε ψάρια και είχανε και σχέδια. Θα τα πάμε, θα τα φάμε, θα τα πουλήσουμε, ξέρω εγώ τι σχέδια κάνουμε. Όταν ξεκινάμε έχουμε σχέδια. Θα πάω και αλλιώς δεν πάμε. Αυτό είναι που λέει ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία. Λέει θα πάω εκεί, θα εμπορευτώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Α, τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του για τους ανθρώπους που περπατάνε εν φαντασία. Έλθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύρομεν θα πάμε σε αυτή την πόλη και θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο. Ένα χρόνο θα κάτσουμε εκεί. Θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Έτσι έλεγε και η Ναομή με τον Ελιμέλεχ. Θα πάμε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια στη γη Μουάβ. Θα εμπορευτούμε, θα κερδίσουμε και θα γυρίσουμε. Δεν γυρίσαν όμως. Γιατί πέθαναν όλοι. Μόνο η Ναομή έμενε. Αλλά όμως ο Θεός, αδερφοί, εφευρίσκει τρόπους τους ευσεβείς να τους ελευθερώνει. Το πρωί λοιπόν, ξημερώματα, εκεί που είχαν πάει και ήσαν μόνοι τους, ο Ιησούς απέναντι τους περίμενε. Τι καλός που είναι. Στην αποτυχία μας είναι δίπλα μας. Στο φταίξιμό μας, στο λάθος μας είναι δίπλα μας, εκεί μας περιμένει. Αλλά μην το ξεχνάμε ότι μας περιμένει. Τους λέει, τεκνία, έχετε τι προσφάγιον? Η απάντηση τώρα. Α, παράτα μας και εσύ, δεν μας βλέπεις. Δεν απάντησαν όμως έτσι. Δεν απάντησαν με θυμό, με απογοήτευση. Δεν απάντησαν σκληρά. Του είπαν, τίποτα δεν πιάσαμε. Είπανε, εκφράσανε με θλίψη την αποτυχία τους. Εάν μιλάγανε απότομα, θα τέλειωνε ο διάλογος τους με τον Χριστό. Μιλήσανε γλυκά και συνεχίζεται. Γλυκία απόκρισης κατά παραΐνη θυμό. Όταν μιλάς άσχημα, τελειώνει το έργο του Χριστού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν όμως στη στενοχώρια σου, στη λύπη σου,
στην αγωνία σου, στο θυμό του άλλου, στην ειρωνία του άλλου. Πόσες φορές δεν τον ειρωνεύθηκαν τον Κύριό μας. Εσύ απαντάς γλυκά, τότε ο Χριστός συνεχίζει. Είναι ωραία τα μαθήματα του Ευαγγελίου, αδελφοί, γιατί μας δείχνει πώς να μην κάνουμε λάθη μεγάλα ή πώς τα λάθη που κάνουμε να μην γίνουν πιο μεγάλα. Με γλυκύτητα απεκρίθη. Τίποτα δεν πιάσαμε οι κακομύριδες, οι καημένοι. Και ο Κύριος συνέχισε. Για ρίξτε τώρα τα δίχτυα στο δεξιό μέρος του πλοίου. Θα μπορούσα να πούμε, μα είσαι καλά. Τι μας λέει αυτός τώρα ο άγνωστος, δεν τους είχε αποκαλυφθεί. Βλέπουν ένα ξένο που κάθεται εκεί απέναντι. Τι μας λέει τώρα αυτός, δεν είπαν έτσι. Αμέσως υποψιάστηκαν. Λες να είναι ο Κύριος. Α, τι ωραία. Λες να είναι ο Κύριος. Και είχαν ξαναδοκιμάσει. Που είχε πει ο Πέτρος, μα όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Και του λέει, πανάγαγε ο Κύριος το πλοίο στα βαθέα. Λέει, μα τώρα φτιάξαμε τα καθαρίσαμε, τα πλύναμε τα δίχτυα. Τώρα μέρα μεσημέρι θα τα χαλάσουμε για να ψαρέψουμε. Έχει ακουστεί ποτέ κανείς να ψαρεύει μεσημέρι με δίχτυα? Όπου σταμάτησε όμως και λέει, αλλά όμως εσύ είσαι ο Κύριος, επί το λόγο σου θα ρίξω. Όταν τους είπε ρίξτε ξανά τα δίχτυα στα δεξιά, δεν τον ονείδησαν, δεν θύμωσαν, αλλά είπαν λες. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Αδερφέ, λες να είναι ο Κύριος. Λες, Κύριε Θεέ μου. Μπορεί να σου μιλήσει με ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να σου μιλήσει με έναν άνθρωπο απέναντι. Μπορεί να σου μιλήσει με οποιοσδήποτε τρόπος. Μπορεί να ακούσει μια φωνή. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Αοηλή θα είναι. Τρέχει. Με φώναξες. Όχι, παιδί μου, λέει, κοιμήσου, δεν σε φώναξα. Ξανακοιμάται. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ξανατρέχει, με φώναξες. Ηλί, με φώναξες. Όχι, παιδί μου, δεν σε φώναξα. Εγώ κοιμήσου. Την τρίτη φορά λέει, λες να είναι ο Κύριος. Λες να είναι ο Κύριος. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Ιδού εγώ, Κύριε. Υπάρχει συνέχεια τώρα. Μόλις πεις ιδού εγώ, Κύριε, υπάρχει συνέχεια. Αλλά το πρώτο ξεκινάει, λες να είναι ο Κύριος. Λες να είναι ο Κύριος. Ξέρετε πόσα λάθη έχω κάνει όταν δεν το έχω πει αυτό? Όχι πολλά, 2-3 στη ζωή μου, όμως σημαντικά. Έρχεται κάποιος και μου λέει αυτό να κάνεις. Και εγώ του λέω, τι λες τώρα, δεν ξέρεις, εγώ ξέρω. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, πω όπου δεν τον άκουσα. Δεν είπα, λες να είναι ο Κύριος. Ρε Άννα, δεν προσευχήθηκα και μας το είπε αυτός ο άνθρωπος. Κοίταξε να δεις, δεν υποψιάστηκα ότι μπορεί να είναι ο Θεός. Μετά από λίγο το ίδιο πάλι. Άλλος άνθρωπος. Έλα κάνε αυτό. Λέω εγώ. Τι λες τώρα, αστειεύεσαι, όπου ξέρω. Λέει καλά. Μετά από λίγο, κοίταξε μου το είπε. Ένα παρέφυγε. Όταν αδελφοί σας προτείνουνε, σας το λέω από τα παθήματά μου. Όταν σας προτείνουν κάτι, όποιος και να είναι, και ο γάιδαρος του Βαλάμ να είναι, όποιος και να είναι, μη το απορρίπτεις, μη λες ξέρω. Λες να είναι ο Κύριος. Δεν λέω να το κάνεις, αλλά να πας ρωτήσεις το Θεό. Να προσευχηθείς, και αν είναι ο Κύριος το σπικάντο. Αλλά επειδή εσύ δεν μπορείς να το φανταστείς, χρησιμοποιεί διάφορους ανθρώπους και διάφορους τρόπους, μπας και ξυπνήσεις. Αλλά εμείς συνήθως δεν ξυπνάμε, κοιμόμαστε. Γιατί κοιμόμαστε? Γιατί είμαστε βέβαιοι. Γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε. Όμως ο Πέτρος δεν είχε αυτό το πνεύμα. Λέει, λες να είναι ο Κύριος. Αφού έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε. Δεν ρίχνουμε στα δεξιά το δίχτυ. Το ρίχνει. Τι να πω, ότι ο Κύριος ξέρει που είναι τα ψάρια? Βέβαια, μόνο ο Κύριος ξέρει. Τι να πω, ο Κύριος διατάζει τα ψάρια να πάνε στα δίχτυα του Πέτρου που υπάκουσε? Και αυτό ό,τι θέλετε σκεφτείτε. Το βέβαιο είναι, γέμισαν τα δίχτυα με ένα σωρό ψάρια. Τότε έρχεται ο Ιωάννης, του λέει του Πέτρου, ο Κύριος είναι, ο Κύριος είναι, θυμάσαι, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος ορμητικός όπως είναι πάντοτε, αν και δεν σκέφτεται και πολύ, δεν έχει μάθει να σκέφτεται ακόμη,
ήταν γυμνός, βάζει το επένδυμά του, βουτάει μέσα να πάει τρεχάλα στον Κύριο. Τον αγαπάει όμως. Μπορεί να μην σκέφτεται, μπορεί να μην έχει σοφία ακόμη, μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να τον αρνήθηκε κιόλας, τον αγαπάει όμως. Και όταν διεπίστωσε ότι είναι Κύριος, άφησε τα ψάρια και έτρεξε. Μα τα ψάρια, ας τα ψάρια, ο Κύριος είναι τώρα. Οι μαθητές τότε ψαρεύανε ένα το μεγάλο το Κυρίως καράβι και πίσω ένα μικρό πλοιάριο, για να όταν φτάνανε που πάει πιο ρηχά, όταν φτάνανε στην ακρογιαλιά, πηγαίνανε με το πλοιάριο, μαζεύανε τα δίχτυα και τα βγάζανε έξω. Το μεγάλο το καράβι δεν πλησιάζει πολύ κοντά. Με το πλοιάριο λοιπόν πήραν τα δίχτυα και τα βγάλανε έξω. Και εκεί τους λέει, μετρήστε τα τώρα. Άκου να τα μετρήσουν. Για μετρήστε να δείτε τι κάνατε. Για δείτε πώς πήγε το ψάρεμα τώρα που μ' ακούσατε. Όλη τη νύχτα εσείς τίποτα δεν κάνατε. Το πρωί για κοιτάξτε. Και αρχίζανε και μετράγανε. 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 151, 151, 152, 153. Πω, πω, και μεγάλα ψάρια. Και τα δίχτυα δεν σκιστήκανε. Ήταν μεγάλα αλλά ελαφριά. Γιατί ήταν καθοδηγούμενα από τον Κύριο. Κακό δεν κάνει ο Χριστός. Μόνο καλό, αδελφοί. 153 μεγάλα και ωραία ψάρια. Θαυμάσανε. Και κάνουν και έτσι και βλέπουν τον Κύριο να έχει ένα ψάρι στη φωτιά και να το ψήνει. Πού το βρήκε, το ψάρεψε? Πού το βρήκε? Ό,τι θέλει έχει ο Κύριος. Και αφού το ψήσε, τους λέει, ελάτε τώρα να φάμε. Τα ψάρια εκεί, 153. Φάγανε. Και αφού έφαγαν, κανένας δεν τολμούσε να τον ρωτήσει ποιος είναι, γιατί όλοι ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. Και αφού τους έδωσε ψωμί και ψαράκι, φάγαν όλοι. Και οι 7. Τα ψάρια δίπλα. Αυτοί φάγαν όμως όχι από αυτά που είχανε και ψαρέψαν από αυτά που είχε ο Κύριος. Και εγώ έτσι θέλω, αδερφοί, δεν θέλω από αυτά που φτιάχνω εγώ, από αυτά που φτιάχνει ο Κύριος να τρώω. Είναι πολύ πιο νόστιμα, είναι πολύ πιο ωραία. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει ο Κύριος τη διδασκαλία του και τη φανέρωση για τον Πέτρο. Σίμων Πέτρο, Σίμων Ιε του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερα τούτον. Ποιον? Εγώ νομίζω των ψαριών. Γιατί αυτός ονειρευόταν να πάει να πιάσει ψάρια. Άλλοι λένε περισσότερο από τους άλλους μαθητάς. Άλλοι λένε, εγώ νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έτσι το έχω καταλάβει, έτσι το πιστεύω και έτσι σας το λέω. Αλλά σας λέω τι λένε και οι άλλοι. Άλλοι λένε περισσότερο από τους άλλους μαθητάς. Αλλά τώρα θα συγκρίνουμε ποιος αγαπάει πιο πολύ τον Χριστό. Δεν μου ταιριάζει. Άλλοι έλεγαν περισσότερο από το καράβι και από τα πλοιάρια και από το ψάρεμα. Εγώ νομίζω ότι ο σκοπός του Πέτρου ήταν να πιάσει ψάρια. Και όταν πετυχαίνουμε κάτι με τον Χριστό, μας λέει, μας βοηθάει και κάνουμε ένα σπίτι. Και μας λέει, επειδή ξέρει την καρδιά μας, μ' αγαπάς πιο πολύ από το σπίτι που φτιάξες και που σου έδωσα εγώ. Έχουμε μια ωραία δουλειά που μας την έδωσε ο Χριστός, μ' αγαπάς πιο πολύ από τη δουλειά που σου έδωσα. Έχουμε μια ωραία γυναίκα, μας την έδωσε ο Χριστός, μ' αγαπάς πιο πολύ από τη γυναίκα μου. Σου, που σου έδωσα εγώ, από τα παιδιά σου, που σου έδωσα εγώ. Και το θέλει ο Χριστός αυτό. Θέλει να αγαπάμε αυτόν πιο πολύ από τα δώρα του, από τα δημιουργήματά του. Μας κάνει πολλά δώρα. Πάσα δώσεις, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εκ του Πατρός των Φώτων. Το ερώτημα είναι, ποιο αγαπάς πιο πολύ, το δώρο που μου ζήτησες και στο δώσα ή εμένα που στο δώσα? Και ο Πέτρος, πιστεύω ότι κατάλαβε, του λέει, Κύριε, ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
πιο πολύ από τα ψάρια. Και εδώ τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός θα φανερώσει στον Πέτρο το έργο και την αποστολή του. «Βος και τα αρνία μου». Δηλαδή, πάρε τα καινούργια προβατάκια, τα νεογέννητα και τα εισέτα. Γίνε ευαγγελιστής. Το να μιλήσεις με καινούριο, να τον οικοδομήσεις ή νέο να σωθεί, δεν είναι εύκολο, πρέπει να έχεις χάρη από το Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου δώσει χάρη. Μόνο ο Θεός κάνει τον άνθρωπο ευαγγελιστή. Υπάρχουν άνθρωποι λένε, μηδέν. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε δύο λέξεις και ο άνθρωπος έρχεται στην παρουσία του Θεού. Από τον καρπό φαίνεται. Αν βόσκεις, αν ταΐσεις τα προβατάκια και ψοφήσουνε, δεν κάνεις για ευαγγελιστής. Αν τα ταΐσεις και πάρουν απάνω τους και γίνουν υγιεί και χοροπηδάνε και τρέχουν δίπλα στον ποιμένα, τότε κάνεις. Είναι σαν μια μάνα που ταΐζει τα παιδιά με γαριδάκια. Λέει, τώρα πού να φτιάξουμε γαριδάκια, να φάει τώρα, να φάει γάλα, εδώ το δώσουμε γαριδάκια να φάει. Εδώ παιδάκι θα φάει γαριδάκια, θα ψοφήσει μετά. Δεν μπορέσει να με γαριδάκια, δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδάκι. Όμως οι μανάδες τι κάνουν, ξέρουν. Και τους δίνουν το καλύτερο, ξέρετε γιατί, γιατί τα αγαπάνε. Δεν μπορείς να γίνεις ευαγγελιστής αν δεν αγαπάς όχι τα προβατάκια, το Χριστό. Το Χριστό. Αν αγαπάς το Χριστό, αγαπάς και τα προβατάκια. Αγαπάς και έχεις και αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα Θεός το δίνει σε αυτούς που τον αγαπάνε. Όχι σε αυτούς που κάνουν κάτι για να φανούνε. Κηρύττω, τα πάω ωραία. Πώς σας φαίνεται, τα πάω ωραία. Αυτός δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και να τα πάω ωραία. Το θέμα δεν είναι να τα πούμε ωραία. Το θέμα είναι να αγαπάμε τον Χριστό, να τα κάνει ο Χριστός ωραία. Αμήν, αδερφοί. Αγαπάς τον Χριστό, λοιπόν. Αγαπάς με περισσότερο του τον Πέτρο. Αν με αγαπάς, τότε θα μπορέσεις να βοσκάς τα αρνάκια μου. Ο Πέτρος λέει, σε αγαπάω, Κύριε, μπορείς. Τότε μπορείς, τότε βόσκε τα προβατάκια μου. Αλλά θέλει κι άλλα να του δώσει. Λέει, Σίμωνε, το Ιωνά, αγαπάς με. Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Και μάλιστα το κείμενο λέει, φιλώσε. Εσύ ξέρεις ότι σε φιλώ, είμαι φίλος σου, δηλαδή σε αγαπάω με μια ιδιαίτερη φιλική αγάπη. Τότε πείμενε τα πρόβατά μου. Α, γίνε και πειμένας. Δεν μπορείς να πειμένεις πρόβατα αν δεν τα αγαπάς. Και δεν μπορείς να τα αγαπάς αν δεν αγαπάς τον Χριστό. Γιατί θα είσαι μισθωτός. Μισθωτός πειμένας θα είσαι. Πόσα θα μου δώσεις για να κάνω μάθημα στην νεολαία. Πόσα θα μου δώσεις για να γίνω υπεύθυνος στην εκκλησία. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε για τη δόξα, ούτε για τα λεφτά, ούτε για την προσωπική σου προβολή. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό και αν δεν αγαπάς τα πρόβατα, δεν μπορείς να τα ποιμένεις. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο υπεύθυνος της εκκλησίας ο ποιμένας, είναι ο πατέρας ο ποιμένας. Έχει ένα κοπάδι, τη γυναίκα του, τα παιδάκια του είναι ποιμένας. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορείς να είσαι καλός ποιμένας, καλός σύζυγος δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι. Αλλά ποιμένας κατά κάποιο τρόπο είναι και η γυναίκα με τα παιδιά που είναι οικοφύλακας. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορείς να είσαι καλή μάνα. Δεν μπορείς να είσαι καλή μάνα. Αν αγαπάς τον Χριστό, θα είσαι καλή μάνα. Θα είσαι καλός πατέρας, θα είσαι καλός ποιμένας. Ποιμένε τα πρόβατά μου. Αλλά θέλει κι άλλο να του δώσει. Τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς τελικά? Εκεί λυπήθηκε ο Πέτρος γιατί δεν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και είπε, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ ξέρεις τους αγαπώ. Α, τώρα έλα εδώ να σε κάνω και διδάσκαλο, βόσκε τα πρόβατά μου.
όχι μόνο ευαγγελιστής, όχι μόνο ποιμένας και διδάσκαλος. Βόσκε τα πρόβατά μου. Από εκεί και πέρα, ένα του λείπει πια. Να γίνει και Απόστολος. Γι' αυτό του λέει τη ζωή του. Στη ζωή σου θα είσαι ελεύθερος, θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα μπορείς να πας για ψάρεμα, αλλά θα μπορείς να πας και να βοσκάς τα αρνάκια μου. Θα μπορείς να πας βόλτα, αλλά θα μπορείς να πας και να ποιμένεις τα πρόβατά μου. Θα μπορείς να πας όπου θέλεις, αλλά θα μπορείς να πηγαίνεις και να βόσκεις τα πρόβατά μου. Επειδή με αγαπάς θα το κάνεις. Αν δεν με αγαπάς, δεν μπορείς. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε. Χωρίς την αγάπη τίποτα δεν μπορούμε. Αν εφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Αλλά μόνο όταν αγαπάμε τον Χριστό μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Θα έρθει όμως καιρός που θα γεράσεις. Και όταν θα γεράσεις δεν θα πας, δεν μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις, θα σε πιάσουν και θα πας εκεί που δεν θέλεις. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό το είπε για να φανερωθεί ο τρόπος που θα πεθάνει για να δοξαστεί ο Χριστός. Και στο τέλος του λέει, αφού είπε όλα αυτά, τώρα ακολούθησέ με, τώρα θα γίνεις και Απόστολος. Ακολούθησε εμένα πια. Πάει η Γαλιλαία, πάει το καράβι, πάνε όλα, όλα όσα ήξερες, τέρμα τώρα. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου είπες ότι μ' αγαπάς, τώρα εμένα θα ακολουθείς. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Και όποιος εμένα υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο πατήρ. Τώρα τέλειωσαν τα αστεία. Τώρα πάει η Γαλιλαία, πάει όλα πάνε. Τώρα πάνω στο ανώγιο, να λάβεις δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου. Ακολούθησέ με εκεί που θα λάβεις δύναμη. Τέλειωσαν νέα ζωή. Νέα πράγματα, νέες σκέψεις, νέα πορεία, νέας δρόμος. Τώρα, Πέτρο, ακολούθησε μένα. Και δεν είπε ακολούθησέ με, είπε ακολούθημη από τώρα και πάντα. Σ' όλη σου τη ζωή. Μπορείς να πας όπου θέλεις, αλλά ακολούθημη. Και ο Πέτρος σηκώθηκε και πήγε και παρέσυρε πάλι και τον Ιωάννη. Καλό τώρα. Και τον βλέπει να ακολουθεί και αυτός. Λέει, Κύριε, εμένα είπες, αυτός τι γίνεται. Εκείνη το πηγή λαθών. Αντί να κοιτάς τον Χριστό, να κοιτάς τον Ιωάννη. Αντί να κοιτάς τον Χριστό, να κοιτάς τον άλλον. Και αλλά τώρα αυτός τι έρχεται μαζί μου. Σε μένα είπες ακολούθησέ με. Ή και πού θα πάει αυτός. Σε μένα είπες ακολούθησέ με. Αυτός πού θα πάει. Ξαρτάται πώς τον βλέπεις τον άλλον. Τον βλέπεις κολιτσίδα. Πεις πάρτον τώρα Κύριε τι έρχεται μαζί μου. Τον βλέπεις ότι τον αγαπάς και θέλεις Κύριε να έρθει μαζί μου. Του λέει τι θα γίνει με αυτόν. Καλός αδερφός. Τι θα γίνει. Και ο Κύριος τον μάλωσε. Ει του λέει μη σκέφτεσαι έτσι. Αν εγώ αυτός θέλω, μάλλον και καλύτερα ακόμη. Σκέφτηκε αυτός δεν θα πεθάνει έτσι. Μόνο εμένα θα με βάλεις να πεθάνω έτσι. Αυτός τι θα γίνει τώρα, τη γλιτώσει. Αυτός θα πεθάνει από γερατιά. Πώς το βλέπεις το πράγμα, τι θα γίνει. Είμαστε άνθρωποι αδερφοί. Αλλά ο Χριστός είναι καλός. Έλα σου πω, έλα σου πω τώρα. Τι σε νοιάζει εσένα, αν εγώ αυτός θέλω να ζήσει μέχρι να έρθω. Σαν τι σε νοιάζει. Εσύ ακολούθημη. Εσύ τα μάτια σου στο Χριστό. Τι θα κάνει η γυναίκα σου. Να ακολουθήσει και αυτή το Χριστό. Τι θα κάνει ο άντρας σου. Να ακολουθήσει και αυτός το Χριστό. Και αν ακολουθούμε όλοι το Χριστό θα πηγαίνουμε παρέα. Αν δεν ακολουθούμε το Χριστό. Ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Και τι θα κάνεις με αυτόν, ναι? Θα τον ευλογήσω. Πόσο πιο πολύ από σένα. Μην ξαναρωτάς. Γιατί η απάντηση είναι ότι θα τον ευλογήσεις πιο πολύ από σένα. Μην ρωτάς πόσο πολύ θα τον ευλογήσεις για να συγκρίνεις. Όταν όμως το είπε αυτό παρεξηγήθηκαν τα λόγια του. Και είπανε πω αυτός δεν πεθαίνει.
παρεξηγούνται τα λόγια του Χριστού. Αν μας μιλάει με ενύπνιο, με προφητεία, με το λόγο, και εμείς τα παίρνουμε αλλιώς. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε? Αποκάλυψη, οδηγία. Άκουσες κάτι, να το καταλάβεις καλά. Πήγαινε προσευχή, Κύριε, αυτό εννοούσες? Γιατί πολλές φορές εμείς εννοούμε αυτό που θέλουμε, αλλά ο Χριστός μας λέει άλλα από αυτά που θέλουμε. Και εμείς λέμε, α, έτσι πώς τα θέλω γίνεται. Όχι, δεν είναι έτσι πώς τα θέλουμε, είναι έτσι πώς τα θέλει ο Χριστός. Και από εκεί και πέρα, και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και οι άλλοι έξι και οι άλλοι 11, όλοι μαζί με 120 ακόμη αδελφούς, αφού 500 όλοι είδαν τον Χριστό να αναλαμβάνεται την 40η ημέρα, μετά μείνανε στο Ανώγιο και περίμεναν την επαγγελία του Πατρός, που δεν ήξεραν τι είναι, δεν ήξεραν πως θα έρθει, αλλά ήξεραν ότι θα έρθει και θα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και περίμεναν, και εμείς ξέρουμε, δεν ξέρουμε πως θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά ξέρουμε ότι θα γίνει και θέλουμε να είμαστε μέσα. Αμήν. Κύριος να είναι μαζί μας.